θα ασχοληθούμε με το θέμα της υιοθεσίας και της αναδοχής. Έτσι θα ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος. Μία πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης μέσα από ένα φυλάδιο όπου δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το εξώφυλλο, διαφορετικοί θεσμοί ίδιας αξίας για το παιδί, αναδοχή και υιοθεσία. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, θα κατανοήσουμε τους όρους και τις έννοιες και θα πάμε στην κυρία Μαρία Φραγκιουδάκη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την οποία θέλω να καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μου έχετε κι εσείς και οι τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω εγώ θερμά. Θα μιλήσουμε για τις ιδιαίτερες αξίες δύο διαφορετικών θεσμών. Θα μας τα εξηγήσετε κι εσείς, αναδοχή και υιοθεσία. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, να εξηγήσουμε λίγο τις έννοιες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, σωστά? Είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί παιδικής προστασίας και υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών φροντίδας για παιδιά που έχουν ανάγκη και που στερούνται το δικό τους βιολογικό περιβάλλον. Και πρέπει να τονίσω ότι η Περιφέρεια Κρήτης εδώ και χρόνια δίνει μεγάλη προτεραιότητα και έμφαση στην ενίσχυση αυτών των δύο θεσμών. Ωραία. Με διάφορες δράσεις που εφαρμόζουν. Τι εννοούμε λοιπόν? Είναι και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων. Πριν φτάσουμε στην έκδοση, επειδή υπάρχουν απορίες και ορισμένοι δεν γνωρίζουν, τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αναδοχή και τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον θεσμό της υιοθεσίας? Ωραία. Η αναδοχή είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος θεσμός που δίνει τη μοναδική ευκαιρία σε ένα παιδί να βιώσει, να ζήσει μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον αντί του ιδρύματος, όταν πρέπει για κάποιους πολύ σοβαρούς λόγους να απομακρυνθεί από την οικογένειά του. Η λύση αυτή είναι προσωρινή. Ο θεσμός δηλαδή της αναδοχής είναι μια προσωρινή λύση. Ενώ στην αντίθετη όχθη βρίσκεται ο θεσμός της υιοθεσίας, όπου εκεί δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στην βιολογική οικογένεια όπως προτείνεται με τον θεσμό της αναδοχής. Και για αυτή την περίπτωση συζητάμε το θεσμό της υιοθεσίας. Εκεί πια το παιδί τοποθετείται μόνιμα σε μία οικογένεια. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική διαφορά των δύο θεσμών. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το φυλάδιο και την πρωτοβουλία της περιφέρειας, σε ποια ερωτήματα μπορεί ένας υποψήφιος γονέας, άνθρωπος που θέλει να αγκαλιάσει ένα παιδί, βρίσκει απαντήσεις? Το φυλάδιο έρχεται για να μπορέσει να βοηθήσει τους υποψήφιους, τόσο θετούς όσο και αναδόχους γονείς, να λύσουν απορίες σχετικά με τις τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να μπορέσει κανείς να παίξει αυτόν τον σπουδαίο και σημαντικό ρόλο, αλλά και τις ουσιαστικές. Επίσης, να ευαισθητοποιήσει και τον γενικότερο πληθυσμό, γιατί ένας από τους στόχους μας μέσω του φυλαδίου είναι να προσελκύσουμε και κόσμο να αγκαλιάσει αυτούς τους θεσμούς. Δηλαδή, εκτός από τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, μπορεί να βρει απαντήσεις για ερωτήματα που αφορούν τη διαδικασία, να βρει απαντήσεις για τα θέματα της νομοθεσίας και να ευαισθητοποιηθεί γενικότερα για αυτούς τους δύο θεσμούς. Φυσικά, τίποτα δεν υποκαθιστά μια ουσιαστική ενημέρωση στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Μύθος ή πραγματικότητα, αυτό που ακούγεται εδώ και αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μιλήσουμε για αναδοχή ή για υιοθεσία, ότι υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα, προβλήματα, εμπόδια? Η γραφειοκρατία είναι μεγάλη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ισχύει ή η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική? Η πραγματικότητα, οφείλω να πω, ότι είναι κάπως διαφορετική. Άλλωστε, τώρα έχουν απλοποιηθεί πολλοί οι διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών πλατφόρμων που χρησιμοποιούμε. Ναι. Επομένως, δεν πρέπει να φοβίζει τους υποψηφίους αυτή η διαδικασία. Είναι, νομίζω, ένα μικρό κομμάτι σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, τη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες που αυτοί καθορίζουν και το αποτέλεσμα αυτής της όλης διεργασίας. Όχι, η γραφειοκρατία νομίζω εδώ σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Μάλιστα. Στην όλη διαδικασία. Μάλιστα. Το φυλάδιο πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε?
Πού μπορούμε να το βρούμε? Το φυλάδιο, ναι, έχει αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα της περιφέρειας. Ναι. Και μπορούν οι υποψήφοι να το προμηθευτούν. Τώρα έχει δρομολογηθεί και η διανομή του σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα. Αλλά από εκεί θα διανεμηθεί και στους δήμους, σε κέντρα κοινότητας και σε όσες υπηρεσίες εμπλέκονται και με τον θεσμό. Κυρία Φραγιουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.